Δεν έχουμε πει καμία στιγμή ψέματα στον ελληνικό λαό. Έχουμε πει τους στόχους μας στον ελληνικό λαό. Υπερεκτιμήσατε όμως. Έχουμε κάνει κάποιες υπερεκτιμήσεις, αυτό είναι γεγονός. Ωστόσο, σας θυμίζω ότι μια διαπραγμάτευση, την οποία ξεκινήσαμε από την ανάληψη της κυβέρνησης το 25 του Γενάρη, μια σκληρή διαπραγμάτευση που στο τέλος κατέληξε σε ένα σκληρό δίλημα. Το οποίο η συμφωνία με κάποιους όρους δυσμενής, ή Brexit με άτακτη χρεοκοπία και ό,τι αυτό σημαίνει για τη χώρα μας. Βέβαια πολλοί νομίζαν ότι έλειξε με σκληρό δίλημα, το θέμα. Αυτό το σκληρό δίλημα που ήταν, έπρεπε να πάρουμε την ευθύνη να στηρίξουμε, να κρατήσουμε τη χώρα όρθια εκείνη τη στιγμή, αποδεχόμενη και μέτρα τα οποία δεν είναι ούτε της λογικής μας, ούτε της άποψής μας και δεν θα τα υιοθετήσουμε ποτέ. Κατηγορούμαστε από μια μερίδα γι' αυτό, δεν μας πειράζει όμως αυτό, δεν θα τα υιοθετήσουμε και θα παλεύουμε συνεχώς για να ανατρέψουμε... Αυτό είναι ένα μεγάλο παράπονο των ψηφοφόρων σας.